Λίσο! Να τα μας! Φύγε από μπροστά μου! Αυτά θα έκανες και εκεί! Γιατί! Δεν πίνω στη συνέλευση! Η αποφάστηση συνέλευση! Αν τις θυμόσαστε! Δεν είναι πιωμένων ανθρώπων όλες! Και βρίζονται μάλιστα! Όπως οι μεθυσμένοι! Και λένε άλλα τ' άλλον! Κάτσε κάτω! Δεν κάνεις εσύ για να βγάλεις λόγο! Ποια άλλη... Με μπερδέψατε! Ποιος άλλος θέλει να βγάλει λόγο? Εγώ! Εμπρός! Να μας μιλήσεις όμορφα, σαν να ήσουν άνδρας. Φυσικά. Θα ήθελα να τα λέει αυτά κάποιος άλλος από τους τόσους που μιλούν όμορφα και εγώ να καθόμουν στην ησυχία μου. Μα όσο εγώ μπορώ, δεν θα αφήνω τους κλέφτες εργολάβους να χτίζουν δεξαμενές για νερό. Αυτό δεν το θεωρώ σωστό. Μα τη θεά! Μα τη θεά! Πού είναι το μυαλό σου? Εγώ δεν συζήτησα να πιω. Μα το δύο πρέπει να πεις. Τα άλλα μια χαρά τα είπες. Κάτσε, κάτσε. Έχω κι άλλο να πω. Κατά τη γνώμη μου, ω γυναίκες παριστάμενες... Γυναίκες πρεανόητοι λες τους άνδρες. Α, με μπέρδεψε αυτός εκεί. Ο κονιστός, ντε, ο επίγονος. Τον είδα και νόμιζα ότι μιλώ σε γυναίκα. Κάτσε κάτω. Θα μιλήσω εγώ. Τον τόπο μας τον νοιάζομαι όσο και εσείς. Και λυπάμαι και οργίζομαι όταν βλέπω ότι όλα τα θέματα της πόλης είναι μέσα πύλα. Βλέπω την πόλη μας κυβερνήτες πονηρούς να βγάζει. Και αν ένας τη μια φορά μας φανεί καλός, τσαλές 10 μας αποδεικνύεται πονηρός. Κι αν βάλεις άλλον στη θέση του, θα κάνει πολύ χειρότερα. Φοβάστε σου στέλνουν το καλό σας και προτιμάτε αυτούς που σας προδίδουν. Μα την Αφροδίτη, τα λες πάρα πολύ καλά. Ορκίστηκες την Αφροδίτη, θα καλοπεράσεις να πεις και αυτά και συνέλευση. Μα δεν θα το πω εκεί. Ούτε θα το λες, για να συνηθίσεις. Και για τη συμμαχία που έχουμε τώρα, τότε... Όταν συζητούσαμε για το αν πρέπει να μείνουμε να φύγουμε, κάποιοι λέγανε πως θα χαθεί η πόλη μας αν δεν γίνει. Και εμείς μείναμε, αλλά μας έφερε πίκρα. Γι' αυτό λοιπόν, αν με ακούσετε, μπορεί και να σωθείτε. Προτείνω λοιπόν να παραδώσουμε την πόλη στις γυναίκες, γιατί αυτές χρησιμοποιούμε για να διαχειρίζονται τις υποθέσεις των σπιτιών μας και των ταμείων μας. Πολύ σωστά, Ματωδία. Μπράβο! Λέγε, λέγε, συνέχισε! Και πόσο σωστή είναι η γυναίκα από τον άνδρα. Θα σας τα αποδείξω μόλις τώρα. Πρώτα απ' όλα, πλένει το μαλλί πάντα σε ζεστό νερό. Και αν τον Αθηναίων η πόλη ήθελε απ' την αρχή να ακολουθεί σε ό,τι κάνουν οι γυναίκες, θα έχει από καιρό σωθεί. Γιατί οι γυναίκες τους καλύτερους μεζέδες τηγανίζουν. Πάντα! Οι γυναίκες πάντα πρώτες αρχίζουν τη μουρμούρα. Πάντα πρώτες! Αυτές πρώτες σμοφόρες στα πανηγύρια. Πάντα πρώτες! Και το κρασάκι τους αρέσει ξεροσφυρί. Πάντα! Και κρυφά τα μοντελάκια τους ψωνίζουν. Πάντα! Και τους εραστές τους μες στο σπίτι κρυφοβάνουν. Κάπου! Όπως πρώτα τις αχνές και τις κυρίες κάνουν. Πάντα! Και φυσικά παίρνουν ζέη και κότα. Πάντα! Μπράβο, Πραξαγόρα, τα λες πολύ καλά. Μα πού τα άμαθες? Τότε που μέναμε μαζί με τον άντρα μου κοντά στην Πνίκα. Άκουγα τους ρήτορες και έτσι τα άμαθα. Μα τότε είσαι και σοφή και καλή ρήτορας. Εσένα θα βγάλουμε αρχηγό. Αν αυτά που έχεις στο νου σου τα κάνεις και πράξη. Όμως, αν κάποιος σε κοροϊδέψει στη συνέλευση, τι θα του απαντήσεις? Θα του πω ότι είναι τρελός. Και υποχόντριος. Να του πεις να κοιτάξει το πισινό του σκέλου του. Κι αν σε γιουχάρουν με παλαμάκια από κάτω, να κουνιέσαι κι εσείς αυτό το ρυθμό. Κι αν σε πιάσουν, θα φωνάζουν να σε αφήσουν. Ελάτε τώρα, βάλτε το γέννη και τα καπέλα σας, να φαίνεστε σαν άνδρες. Θα είναι κι άλλες που θα πάνε κατευθείαν από τα χωράφια τους. Να πάμε κι εμείς πριν από αυτές. Κάντε γρήγορα.
Γιατί όποιος δεν είναι εκεί πριν από την αυγή, δεν έχει δικαιώματα. Και μην ξεχνάτε, μπάσα φωνή. Ναι! Ναι! Όχι! Όχι! Εντάξει! Εντάξει! Και βάδισμα, δίθεν κουρασμένο, άντρας βαρύς και ασήκωτος. Εμπρός καλέ, εμπρός καλέ, για τη συνέλευση εμπρός. Εμπρός καλέ, εμπρός καλέ, να τους τα πούμε εμείς αλλιώς. Εμπρός καλέ, εμπρός καλέ, για το συνεδρίο εμπρός. Εμπρός καλέ, εμπρός καλέ, για να τα ακούσουμε κι αλλιώς. Για να έρχονται τα πράγματα αλλιώς. Κι όλοι μαζί στη σειρά θα ψηφίσουμε ό,τι λέει η φιλενάδα μας. Δεν λέει!